Ιωαννίδης, παλιός γνωρίμος. Έτσι. Αντιμαχίτη είσαι στην Ακαδημία της ΑΕ Νίκαιας. Ένα πραγματικό στολίδι αυτή η Ακαδημία. Θέλω να μου πεις δύο λόγια από τι απαρτίζεται και πώς το βλέπεις αυτό το τουρνουά εδώ που συμμετέχετε. Λοιπόν, έχουμε πάνω από 120 παιδιά στις Ακαδημίες. Ο γνώμονας μας είναι τα παιδάκια να τα κρατήσουμε στο αθλητισμό, να μαθαίνουμε σωστά την μπάλα, να διασκεδάζουμε πάνω απ' όλα και να χαίρονται που έρχονται στην ομάδα μας και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απαρτίζεται από την ΚΑΠΑ 16 μέχρι πόσο? Είναι ΚΑΠΑ, έχουμε ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 15, ΚΑΠΑ 14, ΚΑΠΑ 12, ΚΑΠΑ 10, ΚΑΠΑ 6, ΚΑΠΑ 8. Ευχαριστημένοι οι γονείς. Βέβαια. Όποτε μας έχουν πει, βέβαια, ναι. Βέβαια, ευχαριστημένοι. Τα παιδιά περνάνε καλά, έτος περνάνε το τουρνουά. Καλά. Ναι, περνάνε καλά και όλο και μαζεύουμε και φέτος ειδικά έρχονται ακόμα περισσότερα παιδιά. Υπάρχει ανισότητα ή είναι ισορροπημένα? Τα παιχνίδια εννοώ, δηλαδή έχει μια καλή ομάδα, μια όχι, δύναμη στο, ή τα έχετε ισορροπήσει? Εδώ στο τουρνουά όχι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι και τους λέμε τις δυναμικότητες και μας βάζουν αυτό με τις πρέπει. Ομάδες που πρέπει να παίζουν. Το σέρβις εδώ. Πολύ καλά, πολύ καλά και fair play και όλοι οι ομάδες και όλοι οι προπονητές και το προσωπικό πάρα πολύ καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ταλέντο μέσα σε αυτήν την ομάδα. Υπάρχουμε, έχουμε πολλά παιδιά με ταλέντο, πάρα πολλά. Άλλα παιδιά που τρέχουν είναι πάρα πολύ καλά παιδιά όλα. Βοηθάνε, είμαστε πολύ καλά. Τι θα θέλεις να πεις να προσέξουν οι γονείς? Να προσέξουν οι γονείς. Θα τους συμβούλευες? Θα τους συμβούλευα πρώτα απ' όλα να μην μιλάνε. Απ' έξω και στις προπονήσεις και στους αγώνες, γιατί τα παιδιά πρέπει να μάθουν να ακούνε όταν είναι στο γήπεδο ποιον πρέπει να ακούνε. Γιατί έχουν ειδικά στις ηλικίες K6, K8 και K10, κοιτάνε αλλού, δεν είναι προσεγμένοι, δεν είναι μέσα στο χάνουν γήπεδο. Χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους. Χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους. Οπότε αυτό, να μην μιλάνε και το μόνο που πρέπει να λένε είναι μπράβο. Ούτε ξέρω ότι δεν έδωσε καλή πάσα, ούτε γιατί το ένα, ούτε γιατί το... Μόνο μπράβο. Τα παιδιά αυτό θέλουν να ακούνε από τον μπαμπά και τη μαμά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αντιμαχίδη μου, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Καλά. Χάρηκα για τα παιδιά σου. Είσαι παιδαγωγός πραγματικά, με ήθος και εμείς τέτοιους θέλουμε να βλέπουμε νέα παιδιά στα γήπεδα. Γιατί τα παιδιά το βλέπουν παιχνίδι σε αυτή την ηλικία. Βέβαια, και είναι παιχνίδι. Παιχνίδι. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Είναι πιο πάνω είναι παιχνίδι. Κάμα 16 παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το Χρήστο Βαλετέλη, εγώ σε θαύμασα γιατί έβαλε ένα πολύ ωραίο πέναλτι και αυτό που όχι είναι ότι που μπήκε γκολ, αλλά ο πανηγυρισμό μου άρεσε. Τον κάνει συχνά αυτόν τον πανηγυρισμό? Όχι, τώρα. Ή σου βγήκε? Πάμε στην μπάλα, πάμε στην μπάλα. Το έκανα. Ναι, σ' άρεσε αυτός ο πανηγυρισμός που έκανε? Σ' άρεσε, έτσι. Στο μυαλό. Στο μυαλό σου μέσα είναι το ποδόσφαιρο, σ' αρέσει, σαν παιχνίδι. Όταν σε κλωτσάει κάποιος, πονάς. Άμα με κλωτσείς δυνατά πολύ, ναι, πονάς. Σου περνάει γρήγορα? Άμα κάτσει κάποιος περσόνα μου περνάει. Σου περνάει, έτσι. Άμα βάλεις γκολ, πώς νιώθεις? Χαρούμενος. Πετάς, γίνεσαι Ρονάλντο. Άμα βάλω γκολ μαζί με την ομάδα μου, δηλαδή άμα παίζω σε έναν αγώνα, ναι, και βάλω γκολ και άμα βάλει κάποιος άλλος, εγώ να χαίρομαι. Επειδή μου αρέσει η μπάλα, μου αρέσει το δόσκαρο, μου αρέσει τα γκολ. Μία ερώτηση κλειδί θα σου κάνω. Το σχολείο σου αρέσει? Ναι. Διαβάζεις, είσαι καλός μαθητής? Ή βγάζεις λίγο την πίστη της μαμάς? Τη βγάζω καμιά φορά, έτσι. Γιατί το μυαλό σου είναι στο ποδόσφαιρο, ε. Αυτή όμως έχει υπομονή, έτσι. Και ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Μπαλίτσα παίζουμε στο σαλόνι? Ναι, παίζουμε. Παίζει. Με ποιον, ναι, με τον μπαμπά? Λίγες φορές μόνος μου. Μόνος σου, με τον μπαμπά καθόλου? Φωνάζει? Έχουμε παίξει λίγες φορές μόνος. Έχουμε σπάσει τίποτα, κανένα πολυέλαιο, καμία λάμπα? Τίποτα. Κανα βάζω, κανα κάδρο? Τίποτα. Είναι μεγάλο το σπίτι, ε? Εντάξει, είναι τόσο το σπίτι. Ναι, τεράστιο. Μπράβο. Με τον προπονητή σου, θα πας καλά? Φωνάζει, είναι άγριος? Πώς τον... Όταν δεν τον κοιτάζουμε, ναι, και δεν τον προσέχουμε, μας φωνάζει. Και μας κάνει περίπου έναν γύρο δύο. Ναι. Και το μυαλό ξανάρχεται στη θέση του. Αυτό είναι. Με δύο κύκλους το μυαλό πάει κανονικά. Άρα και ο προπονητής σας αγαπάει, έτσι, για να παίζετε καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Εσύ τον αγαπάς? Αγαπάω και την ομάδα μου και τον προπονητή μου, όλους. Άρα αγαπές την ΑΕ Νίκαια πρώτα και μετά τους υπόλοιπους.
Ναι. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου έδωσες. Θα το δεις στο BBC, στο κανάλι, το μεγάλο της τηλεόρασης και στα πυριώτικα.gr. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας το Στέφανο Νίκο Μανουκιάν. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν βάζεις γκολ, πανηγυρίζεις τρελά. Αληθεύει? Δεν αληθεύει. Άρα παίζεις αμυνά. Πίσω δηλαδή. Ναι. Βοηθάς τους πίσω δηλαδή. Για να παίρνουν την μπάλα οι μπροστινοί, έτσι. Εδώ πόσο καιρό είσαι? Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Είσαι ευχαριστημένος? Έχεις φίλους? Ναι. Όταν βάζετε γκολ πανηγυρίζετε όλοι μαζί? Ναι, μερικές φορές. Ναι. Ο coach, τα πας καλά με τον coach? Ναι. Ή όταν νευριάζει σας βάζει και τρέχετε? Ναι, μερικές φορές ναι, μας βάζει και τρέχουμε. Γιατί δεν ακούτε? Εσύ ακούς? Όχι και τόσο. Τα μαθήματα αγαπάς? Ναι, τα κάνω, αλλά... Δύσκολα, Πιο καλή είναι η μπάλα ή τα μαθήματα? Θα πω πιο σημαντικά είναι τα μαθήματα. Ναι, σημαντικά, αλλά ποιος αρέσει εσένα? Την μπάλα, έτσι. Γιατί ξεχνάμε τα μαθήματα. Δεν είναι ώρα να ξεχνάμε τα μαθήματα. Είναι δύσκολα όντως τα μαθήματα, αλλά πρέπει να μάθουμε γράμματα γιατί είναι σημαντικά όπως το πες. Πρέπει να ξέρουμε καλό ποδόσφαιρο και καλά γράμματα. Έτσι, γιατί μπορεί να πας στην Μπαρσελόνα πρέπει να ξέρεις αγγλικά. Πώς θα μιλάς? Ισπανικά, ή γερμανικά, που θα πας στην Μπάγερ. Έτσι δεν είναι? Τι ομάδα είσαι εσύ? Ολυμπιακός. Ο μπαμπάς? Ολυμπιακός και αυτό. Μαμά? Ολυμπιακός. Όλοι Ολυμπιακοί στο σπίτι. Να σε ρωτήσω και εσένα, ναι. Χατζηλίκι πέφτει? Καμιά φορά, καμία, καθόλου, τίποτα? Είσαι μικρός ακόμα, ρε, είσαι μικρός. Αφού στα έχει όλα η μαμά σου και ο μπαμπάς σου. Να σε ρωτήσω τώρα, μπάλα, δωμάτιο, παίζουμε? Όχι. Όχι. Φωνάζει η μαμά, Έχεις μπάλα? Έχεις στο σπίτι μπάλα. Καμιά φορά στα κρυφά γίνεται? Ωραία. Τι θα θέλεις να πεις στη μαμά σου και στον μπαμπά σου? Τι θα θέλεις να τους πεις? Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή που σου κάνω, την καταλαβαίνεις? Να σου το πω διαφορετικό. Δείχτους πόσο τους αγαπάς με τα χέρια σου. Τα χέρια σου δείχτους. Πόσο τους αγαπάς. Αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο Νικόλας.